Ναι, θα ξεκινήσω παρόλο που υπάρχει και ένα μήνυμα εδώ που μιλάει για τον χρόνο που δικαιούται ένα διαιτητή να διακόψει ένα παιχνίδι. Α, ναι, εδώ διακόπηκε το παιχνίδι 50 λεπτά, 50 λεπτά και βάλε. Και ο κύριος, ο διαιτητής, ο Χριστός Γυρέα, έκανε λέει υπομονή και έδειξε καλή θέληση. Δικαιούται ένα διαιτητή να περιμένει και να περιμένει και να περιμένει μέχρι να φτιαχτούν τα, ξέρω εγώ, τα προβολής. Αν προβολής. Το παιχνίδι είναι απογευματινό, ναι, και δεν υπάρχουν προβολής, περιμένει ω τον χρόνο ο οποίο σου παρέχει μετά που θα ξεκινήσεις να τελειώσεις. Με το φως. Με το φως. Με το φως, ωραία. Αν υπάρχουν προβολείς, η προκήρυξη λέει ότι είναι υπόχρεη η ομάδα να ανάψει τους προβολείς εκεί με δούχος. Ωραία. Αν υπάρχουν. Εδώ υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπάρχει εδώ καθορισμένος χρόνος στην προκήρυξη της ΚΟΠ. Πόσο, ή οι οδηγίες τους ιδέες πόσο να κρατήσουν. Θα κρατήσεις εύλογο χρόνο, ο οποίος να σου επιτρέπει να τελειώσεις. Ναι. Η UEFA, οι οδηγίες της είναι ακόμα πιο αυστηρές ως προς το μην το διακόψεις εύκολα. Διότι μπορεί να ταξιδέψει μια ομάδα στο εξωτερικό. Ναι. Θα την αφήσεις ακόμα μια ημέρα απρογραμμάτιστη, ναι, ναι, ξενοδοχεία, φιλοξενίες. Όμως εδώ θα μπορούσε να το διακόψει το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι πέραν του μισαόρου δεν μπορεί να κρατήσει έναν αγώνα σε αναμονή. Τους παίχτες να κρυώσουν κλπ. Ναι, τους παίχτες για να κρυώσουν. Ναι, okay. Δεν υπάρχει καθορισμένος. Ο διαιτητής, τους ανθρώπους της άχνα να προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα, ίσως να έλεγα, α, τώρα θα διορθώσουν. Μα τώρα σε κάποια φάση τους διορθώσαν και ξανά έγινε blackout και μετά. Είδαμε τους ηλεκτρολόγους που προσπαθούσαν. Δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος. Και εδώ το επικίνδυνο και για τους παίκτες είναι ότι πέρασαν αυτή τη διακοπή, έπαιξαν 5 λεπτά. Ναι, έπαιξαν 10 λεπτά και αμέσως πήγαν σε διάλειμμα. Μπορούσε να συντομεύσει το διάλειμμα, εγώ πιστεύω. Νομίζω όμως ότι τους έδωσαν τον απαιτούμενο χρόνο. Ναι, για να ζεσταθούν. Αλλά μετά όταν έπαιξαν 10 λεπτά και ήρθαμε αμέσως διάλειμμα, μπορούσε να συντομεύσει το διάλειμμα του, να μην ξεκουράσει τον 15 λεπτά. Ωραία. Πάμε στην πρώτη μας φάση, όπου ο Ασίς δέχεται κίτρινη κάρτα, το λιγότερο που μπορούσε να δεχτεί σε αυτή τη φάση. Μισό λεπτό, κύριε Κυπριανή. Μπορείτε να βγει να μην κάνουμε 15 λεπτά διάλειμμα. Αφού ξεκίνησες πριν 10 λεπτά. Πριν 10 λεπτά ξεκίνησες. Ναι, λένε ότι. Μπορούσε να το συντομεύσει, βέβαια. Απ' έξω 5 λεπτά. 10 λεπτά διάλειμμα. Οι οδηγίες και η προκήρυξη λέει 15 λεπτά. Ναι, ναι, 15, αλλά δαμέ, η περίπτωση 10 εκέπαιξα. 15 ξεκουράζουμε και ξαναμπαίνω μέσα. Ήταν μια τυχή στιγμή που ήταν η διακοπή. Ναι, ο χρόνος. Γι' αυτό είπα μπορούσα να το παίξει 6 λεπτά. Εάν ένας παίχτης ζητούσε 15 λεπτά, έπρεπε να πάρει τα 15 λεπτά. Η φάση αυτή που έχει δείξει ήταν, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να πάει και. Το λιγότερο είπα, το ευτύχημα γι' αυτό, ίσως την κλείδωση είναι ότι το βρήκε στη μύτη του παπουτσιού, του παίχτη της. Είναι αυτό που λέμε με τις τάπες πάνω, το tackling. Ακριβώς. Ο τρόπος του που έπεσε, τον βρήκε εκεί στην άκρη, αν πας στις μύτες του ποδιού. Εάν τον έβρισκε πιο μέσα στο πόδι, τότε η κόκκινη κάρτα δεν την κλείδωνε με τίποτε. Όπως θα δούμε και μια άλλη περίπτωση. Μπορούσε να πάρει και εδώ. Ναι, είπα, το λιγότερο. Πάμε στο ένα φάουλ. Εδώ γίνεται φάουλ πάνω στο σκέμπερ. Εδώ τι αφήνει έδωσε, το πλεονέκτημα. Αφήνει το πλεονέκτημα και έρχεται μετά, γίνεται εδώ δεύτερη παράβαση και τιμωρά στο πίσω μέρος. Εκεί που ξεκίνησε, που άφησε πλεονέκτημα. Όχι, κύριε Ηλία, είναι αφού άφησε αυτό. Έκανε βήματα. Αν δεν υπήρχε παράβαση εδώ, γιατί στράφηκε μετά πίσω. Μήπως θεώρησε ότι του δώσαν πλεονέκτημα, αλλά είναι καμία καλά η κατοχή τη μπάλα και μην του δώσει το φάουλ. Μήπως θεώρησε. Αφού υπάρχει εδώ και φάουλ. Υπάρχει και εδώ. Ότι εδώ δεν είναι φάουλ. Εδώ είναι το φάουλ. Ακριβώς γι' αυτό λέω. Η προηγούμενη φάση δεν ήταν φάουλ. Ήταν απλώς ένα. Μια επαφή υπήρχε εκεί. Έχασε λίγο τον βηματισμό. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Και επιστρέφει πίσω. Μα δεν υπήρχε φάουλ. Το φάουλ ήταν εδώ. Είναι και κάρτα εδώ το φάουλ. Ναι. Έδωσε μόνο το φάουλ. Υποσχόμενη επίθεση. Στο πρώτο. Υποσχόμενη επίθεση. Θα πούμε μεγάλη περιοχή το επόμενο του βήμα. Δεν θα πω προφανής. Πάμε σε ένα φάουλ πάλι που το δίδει ο διαιτητής. Υπάρχει ένα πάτημα από τον παίκτη της Ομόνιας. Το δίδει το φάουλ, όμως έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα. Βλέπετε, εδώ τώρα υπάρχει το πάτημα πάνω στα πόδια που έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα. Διότι αυτά τα πατήματα είναι με τις τάπες κάτω, είναι επικίνδυνα. Τώρα, ο παίκτης του Εθνικού, η επόμενη μας φάση, κάτι περίπου έπραξε όπως τον Ασί, εδώ με αυτήν την προβολή πάνω στον αμυντικό της Ομόνιας, και αυτός πήρε κίτρινη κάρτα, τον λιγότερο που μπορούσε να πάρει, αν και ακόμα αυτό εδώ. Δεν είναι ψηλά το πόδι του. Ναι, είναι αυτό εδώ, αυτό είναι που ξεκίνησα να λέω, ότι υψώνει το πόδι του, που το επιδιώκει αυτός ήταν πιο κοντά στην κόκκινη. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει ρόλο, είναι. Το υψώνει και πάνω. Δεν είναι κόκκινη, νομίζω.
Δόθηκε μόνο το φάουλ και κίτρινη κάρτα. Αν και έβαλε το πόδι, αλλά προ τη μήνυμα το άφησε έτσι λίγο, το τρέξε λίγο πίσω. Έτσι, έτσι, εδώ. Όχι, το άφησε δεν το μέλλον. Τα άφησε. Θα μπορούσε να του πάρει και εδώ κόκκινη κάρτα. Να σου πω, εγώ νομίζω ότι επειδή δεν έδωσε την άλλη την κάρτα που έπαιρνε έτσι, δεν την έδωσε μέτρη. Θα δείξουμε και εδώ μια κίτρινη να τελειώνουμε. Πάμε στο φάουλ που δόθηκε εναντίον τη Ομόνοια και επιτεύχθηκε το τέρμα του Εθνικού Άχνα. Είναι αυτή εδώ η περίπτωση. Για μένα εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και ο παίκτης του Εθνικού διερωτάται γιατί δόθηκε το φάουλ. Είναι μια μπάλα διεκδικήσιμη στον αέρα. Τρέχουν και οι δύο. Βλέπετε, κοιτάζουν ψηλά και οι δύο. Βλέποντας την μπάλα που σκάζει. Και διαμαρτύρεται ο. Πώς το λέμε, ο... Ναι, εδώ διαμαρτυρήθηκε και έχασε την φάση. Διαμαρτύρεται ο Ντεμεντή. Ναι. Για μένα δεν υπήρχε καμία παράβαση. Δόθηκε το φάουλ. Στήθηκε... Ναι. Και στην εκτέλεση του επέτυχε το τέρμα. Πάμε στην επόμενη φάση όπου γίνεται ένα φάουλ πάνω στο Σκέμπρι, κράτημα συνεχόμενο. Ναι. Δίνεται το φάουλ, δεν δίνεται κίτρινη κάρτα. Πάμε στον Ασίς, ο οποίος κάνει ακόμα μια παράβαση ενώ έχει κίτρινη κάρτα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ ο Ασίς πηγαίνει σαν τρέιλερ πάνω στον παίκτη του Εθνικού. Έχει κίτρινη κάρτα. Έχει μηνύματα για την εκτέλεση του φάουλ του Εθνικού. Ναι, βάσει. Όχι, είναι σταματημένη. Ναι. Όχι, σταματημένη. Την έριξε. Ένα και θα πούμε. Εδώ ο Ασίς μπορούσε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σε αυτόν τον φάουλ που έκανε. Όχι, έπρεπε να πάρει. Ναι, έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι. Εδώ, εδώ. Το, ναι, εδώ δεν. Εδώ, κοιτάξτε. Σταμάτησε η μπάλα. Όχι, μια στιγμή. Κινείται έστω και λίγο. Τυπικά κινείται η μπάλα. Ο κανονισμός λέει πρέπει να είναι στημένη η μπάλα. Να είναι σταματημένη. Τώρα που το βλέπω, τώρα που το βλέπω. Να είναι σταματημένη. Όπως την αφήνει. Σταματημένη. Όπως την αφήνει, κύριε Αβραμίδη. Κινείται. Το είδαμε και προηγουμένως. Τυπικά. Ελαφρώς κινείται. Ελαφρώς, εντάξει. Ελαφρώς έγκυος. Ελαφρώς έγκυος. Πάμε στην επόμενη μας φάση όπου ζητά ένα φάουλ, ζητά η Ομόνοια εκτός περιοχής και ο διαιτητής εδώ δεν έδωσε τίποτα. Εντάξει, όπως το βλέπουμε ότι υπάρχει μια τοποθέτηση του χεριού πάνω στον ώμο του Σκέμπρη. Δεν πιστεύω να ήταν τόσο όσο πιο εύκολα ο Σκέμπρη επιδίωξε να πέσει για να πιάσει το φάουλ. Ακόμα πάμε στην επόμενη μου ένα χέρι. Αυτό το παιχνίδι. Ένα εντάξει, αφού πρόκειψε ακόμα δύο στον δρόμο. Ένα χέρι εδώ ζητάει η Ομόνοια. Δυστυχώς από τις λήψεις που υπάρχουν, είναι αυτή η λήψη η μια από την πίσω κάμερα και από την προστινή κάμερα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Ναι, αν έχει γίνει οποιαδήποτε παράβαση. Και η δέκατη φάση, κύριε Αβραμίδη, η αγαπημένη σας, ο χρόνος καθυστέρησης. Αγαπημένη μου φάση. Ναι, τρία λεπτά. Καθυστέρησε μία ώρα, ναι, γεγονός. Είναι σωστό, είναι η ταρίφα. Δύο με τρία λεπτά. Ενώ μπορούσε να παίξει πέντε με έξι λεπτά. Υπάρχει αιμονή εδώ. Μα καθυστέρησε μία ώρα. Δεν θα πληρωθεί overtime. Τι σημασία. Πάμε στην.